Καλησπέρα, trainers. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε Pokémon που δεν υπάρχουν και τα έφτιαξα εγώ σε συνεργασία με το AI. Πάμε να δούμε τι έκανα. Έχω ετοιμάσει 10 προσπάθειες που νομίζω ήταν πολύ καλές και θα ξεκινήσουμε με το Evolution Line και ένα Pokémon το οποίο δεν υπάρχει. Και είναι το Berserkion και είναι Fighting και είναι από Eve. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και το art που μου έβγαλε ο φίλος μου το AI ή μήπως εγώ είμαι το AI. Επόμενη προσπάθεια είναι το Kangaskhan, το οποίο πλέον έχει evolution και είναι το Kangaskhan γιατί έχει πάρει cyborg parts πάνω του και είναι τούμπανο. Αμέσως μετά έχουμε το αγαπημένο Lapras που κολυμπάει και πλέον έχει εξέλιξη, είναι το Larpas που πολεμάει, γιατί είναι Larpas. Έρχεται σαν Paladin με ενισχυμένα μέταλλα και πολύ cool έτοιμο για δράση. Water type, έμεινε αυτό ίδιο. Το επόμενο στη λίστα είναι ένα λίγο πιο spooky Pokemon που κρύβεται κάτω από αυτή τη μορφή και είναι το Mimikyu, το οποίο ουσιαστικά πήρε ένα alternative form, φεύγει από αυτό το ραμμένο Pikachu και πάει σε κάτι πιο goth. Πολύ cool μου φαίνεται. Και πάμε στην επόμενη προσπάθεια που είναι από το Milton και δεν το έχω κάνει εγώ αυτό, είναι η Dead Joyce και είναι το Cocotan, γλουσμένο σοκολάτα μέσα στο μπάνιο του. Τρομερό. Είναι ένα Milton που έφαγε πολύ σοκολάτα. Ποιο σοκολάτα γάλακτος γίνεται? Δεν νομίζω. Άλλο ένα από τα Pokémon μου αρέσανε πάρα πολύ παλιά, αλλά δεν έχουμε δει κάτι να μας πορώνει τον τελευταίο καιρό γύρω από το Hitmonchan, εκτός από αυτό που έφτιαξα εγώ και είναι ο Mechmonchan. Γιατί είναι ξεκάθαρα ένα Mech, είναι ξεκάθαρα steel και έρχεται για να σπλακώ στο ξύλο. Το παίζουμε πάρα πολύ στο TCG, οπότε γιατί να μην του κάνουμε και μια μορφή και του Sableye, το οποίο τρελάθηκε και έγινε Insableye. Νομίζω είναι πάρα πολύ cool η μορφή, φεύγει το διαμάντι του στο μάχη, πάει στο κεφάλι και βγαίνει αυτό. Διακόπτουμε την ομαλή ροή του προγράμματός μας για να υπενθυμίσουμε ένα giveaway καθώς φτάσαμε τους 700 subscribers. Το δώρο σας είναι αυτό, το είχα φυλάξει. Είναι ένα Razer Kraken X και ζηλεύω πάρα πολύ που θα το πάρετε εσείς. Μαζί με το comment σε αυτό το βίντεο, εκτός από ότι με βοηθάτε να έχω ιδέες για το επόμενο, μπαίνετε στην κλήρωση για το Razer Kraken. Και μην ξεχνάμε πως όταν φτάσουμε στο YouTube 1000 subscribers θα έχουμε ένα δώρο έκπληξη. Θα γυρίσουμε και πάλι πίσω στα Evolution, εδώ έχουμε και ένα μικρό κόμικ πώς το Eve μπλέκει σε αυτό το στοιχειωμένο κάστρο και σιγά σιγά εξελίσσεται σε ένα Vampirim. Γιατί όχι, είναι Ghost Type. Είναι Ghost Type και είναι έτοιμο να καταβροχθήσει τους αντιπάλους μας. Και τώρα ένα Pokémon το οποίο δεν το έχουμε δώσει ποτέ βάση, νομίζω, και είναι το Porygon. Το Porygon το οποίο ένα κομμάτι κρυστάλλου έσπασε, έπεσε μες στη θάλασσα και σαν αυγό πλέον δημιουργήθηκε αυτό το υπέροχο Pokémon το οποίο είναι το Him Porygon. Κάτω από τη θάλασσα, υπόκαμπος με κρύσταλλους, ένα δυνατό concept. Και νομίζω ότι έχουμε έτοιμο και ένα ακόμα Evolution. Ή τι είναι αυτό? Αυτό αποκλείεται να είναι Eve. Είναι Ditto! Ο Ditto ο οποίος εξελίσσεται σε Splito. Poison Type, από τα αγαπημένα μου Pokémon ο Ditto, ο Χλαπατσοντίτος, τώρα του βρήκαμε και εξέλιξη. Και σαν τελευταίο κομμάτι του βίντεο, έχω ετοιμάσει μερικά πολύ ωραία Mega Evolutions. Το θρηλυκό Pokémon του πάγου, ο Articuno, έβαλε μεταλλική πανοπλία και έγινε Articulo Mega, πολύ cool. Mega Charizard με Electric Fire Flying, ένας καταπληκτικός Venusaur που είναι Tank, κυριολεκτικά, ένα Mega Umbreon με επιχρυσωμένα αυτιά, ένας Nido Kingpin που είναι ο άρχοντας της νύχτας, ένα πουρο του έλειπε και τέλος το Kaiju Mecha Mega Blastoise σε πολύ ρεαλιστικό art. Αυτές ήταν οι δημιουργίες μου με το AI και τα φανταστικά μου Pokémon. Θα ήθελα να μου δώσετε και εσείς μερικές ιδέες και να κάνουμε κι άλλο τέτοιο βίντεο με Pokémon που δεν υπάρχουν, θα μπορούσαν και θα ήταν πολύ cool. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.